Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε ξανά στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Για τους καινούριους στην παρέα μας, για όσους δεν με γνωρίζετε, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Με λένε Μαριαλένα και εδώ μοιράζομαι μαζί σας πολλά και διαφορετικά πράγματα σχετικά με σπίτι, διακόσμηση, ομορφιά, μόδα, πάρα πολλά πράγματα. Και στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω κάτι το οποίο μου το ζητάτε πάρα πολύ καιρό και πραγματικά απορώ γιατί δεν το έχω κάνει τόσο καιρό. Έλεγα συνέχεια να το κάνω και όλο το άφηνα. Μου έχετε ζητήσει να σας δείξω τα αγαπημένα μου καθαριστικά και απορρυπαντικά. Θυμάμαι μου το ζητούσατε ακόμα όταν ήμουν έγκυος στην Ναταλία και τώρα η Ναταλία είναι 2 ετών. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο καιρό πριν έπρεπε να έχω κάνει αυτό το βίντεο. Τέλος πάντων, λογικά αυτό το βίντεο εσείς θα το βλέπετε όταν εγώ θα λείπω διακοπούλες, γιατί προσπάθησα να φιλμάρω κάποια βιντεάκια για να σας ανεβάζω όσο θα λείπω, για να σας κρατήσω έτσι λίγη παρέα. Οπότε, έχω μαζέψει εδώ πάρα πολλά καθαριστικά, αλλά πριν ξεκινήσω το βίντεο να σας πω το εξής. Ξέρω ότι πολλές από εσάς είστε κατά των καθαριστικών, κατά των τόσο χημικών, πολλών χημικών για το σπίτι. Εγώ γενικά προσπαθώ να χρησιμοποιώ και πιο φυσικά καθαριστικά, αλλά μ' αρέσει να χρησιμοποιώ τα καθαριστικά του εμπορίου. Μου δίνουν μία αίσθηση φρεσκάδας και καθαριότητας. Ούτως ή άλλως δεν κάνω κατάχρηση, προσπαθώ και εναλλάσσω τους τρόπους καθαριότητας, δηλαδή καμιά φορά μπορεί να καθαρίσω με ξύδι κάτι και καμιά φορά μπορεί να χρησιμοποιήσω το κανονικό καθαριστικό, οπότε προσπαθώ να το μοιράζω. Αλλά γενικά μου αρέσουν και τα καθαριστικά του εμπορίου, μου αρέσουν οι μυρωδιές, μου αρέσει η φρεσκάδα που αφήνουν, δεν θα σας πω ψέματα σε αυτό, ο καθένας κάνει τις επιλογές του που νομίζει ότι ταιριάζουν στην οικογένειά του και στο σπίτι του και δεν κρίνω κανέναν και πολύ καλά κάνετε για ό,τι επιλέγετε για το σπίτι σας. Εγώ όμως σκέφτηκα, επειδή με ρωτάτε και μου ζητάτε την άποψή μου και θέλετε να μάθετε τι χρησιμοποιώ από γενικά καθαριστικά μέχρι απορρυπαντικά και τέτοια, είπα να κάνω αυτό το βίντεο γιατί εμένα γενικά μ' αρέσει να τα βλέπω αυτά τα βίντεο, όπως επίσης μ' αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνω στους διαδρόμους των σούπερ μάρκετ και να χαζεύω τα απορρυπαντικά. Είναι λίγο περίεργο, το ξέρω, αλλά πραγματικά, ειδικά όταν έτσι πηγαίνω σε μεγάλα σούπερ μάρκετ που έχουν έτσι μεγάλη ποικιλία, κάθομαι και βλέπω, α, αυτό καινούριο, τι είναι αυτό, να το δω, αρχίζω, μυρίζω, ανοίγω καμιά φορά τα καπάκια και μυρίζω, κάνω κάτι τέτοια. Εντάξει, όχι τώρα, σε εποχή κορονοϊού, είμαι λίγο πιο εγκρατής, αλλά παλιά πήγαινα, άνοιγα τα καπάκια και μύριζα τα μαλακτικά. Τέλος πάντων, μεταξύ μας αυτά. Ξεκινώντας με τα γενικά καθαριστικά, θα ξεκινήσω με ένα all time classic που όλες το χρησιμοποιούμε, το Azax για τα τζάμια. Στη συγκεκριμένη φάση έχω το clear, πολλές φορές παίρνω και το πράσινο ή το μπλε, νομίζω έχει και μπλε. Νομίζω ότι το clear είναι το καλύτερο Azax. Έχω προσπαθήσει να χρησιμοποιήσω και άλλα καθαριστικά για τζάμια, αλλά σαν το Azax νομίζω ότι δεν έχω βρει. Το Azax συγκεκριμένα δεν είναι τυχαία κάτι σαν μονοπόλιο στα τζάμια. Είμαι πολύ ευχαριστημένη από το συγκεκριμένο. Χρόνια το παίρνω, το παίρνει και η μητέρα μου, οπότε αυτό το χρησιμοποιώ καθρέφτες και τζάμια. Μετά, σε γενικό καθαριστικό, είναι ένα προϊόν το οποίο βρήκα στο Σκλαβενίτη και λέγεται Velvet, απολυματικό μικροβιοκτόνο και το πήρα σαν εναλλακτική, το είχα πάρει σαν εναλλακτική από το Tetol για να δοκιμάσω κι άλλο ένα προϊόν και πραγματικά μου φαίνεται πολύ καλό και μυρίζει και αρκετά καλά και λέει ότι είναι απολυματικό μικροβιοκτόνο, πολύ καθαριστικό και χωρίς χλώριο, καταπολεμά αποτελεσματικά τα μικρόβια και κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες. Το έχω χρησιμοποιήσει, αυτό είναι το δεύτερο μπουκάλι που αγοράζω, μου άρεσε πολύ και το ξαναπήρα και στην ίδια λογική αγοράζω συχνά πολλά spray Dettol. Σε αυτή τη φάση δεν έχω άλλο, επειδή έχω αυτό το Velvet, δεν έχω άλλο Dettol πολύ καθαριστικό. Μου έχει μείνει μόνο το Dettol της κουζίνας. Πολλές φορές παίρνω και το Dettol, το spray, το διάφανο, το κλασικό μπουκάλι, το Dettol για το μπάνιο. Αναλόγως, σε αυτή τη φάση δεν είχα να σας δείξω, αλλά αυτό είναι πολύ καλό προϊόν για την κουζίνα, το χρησιμοποιώ χρόνια. Είναι εξουδετερώνει το 99,9% των βακτηρίδιων με ενεργό οξυγόνο. Πάρα πολύ μου αρέσει και το χρησιμοποιώ πολύ στους πάγκους της κουζίνας το συγκεκριμένο. Επίσης, σαν πολύ καθαριστικό της Clinix χρησιμοποιώ και αυτό εδώ, το οποίο λέει ότι είναι ιδανική για καθημερινή και αποτελεσματική υγιεινή. Και το συγκεκριμένο είναι και για
κατάλληλο για επιφάνειες που χρησιμοποιούν μωρά προετοιμασίας φαγητού, χωρίς ενεργό χλώριο και με ενεργά συστατικά φυτικής προέλευσης. Αυτό το είχα πάρει γι' αυτό το λόγο, γιατί είναι ένα προϊόν το οποίο έχει έτσι την μυρωδιά άλλων καθαριστικών, αλλά είναι πιο φυσικό, πιο έτσι υγιές κατά κάποιο τρόπο προς τα παιδάκια, και γι' αυτό το είχα δοκιμάσει και μου αρέσει πάρα πολύ η μυρωδιά του, και ασορτή είχα πάρει και το καθαριστικό για πατώματα και τέτοια, θα σας το δείξω αργότερα. Οπότε χρησιμοποιώ και αυτό στον γενικό καθαρισμό. Επίσης έχω και αυτό εδώ το σπρέι, το οποίο σας το έχω δείξει πολλές φορές, το αγοράζω από τα Prenatal το συγκεκριμένο, είναι της Nook και είναι κατάλληλο για υγιεινό καθάρισμα χωρίς υπολείμματα των παιχνιδιών, των υφασμάτινων επιφανειών, καρεκλών φαγητού, αλαξιέρων, δαπέδων, γιογιό και πολλά άλλα. Εγώ το χρησιμοποιώ στην αλαξιέρα της, στο τραπεζάκι της, στις καρεκλίτσες της, στην κουζινούλα της, σε τέτοιες επιφάνειες γενικά, και όταν ήταν πιο μικρή και στο καρεκλάκι του φαγητού, και γενικά όταν ήταν πιο μικρή το χρησιμοποιούσα ακόμη περισσότερο. Είναι ένα πολύ καλό προϊόν αν έχετε μωράκια και θέλετε έτσι κάτι safe. Επίσης, σαν γενικό καθαριστικό χρησιμοποιώ αυτό εδώ το σπρέι, το Εύρικα. Αυτό το έχω για ξύλινες επιφάνειες κυρίως. Και γενικά όσες με ξέρετε και παρακολουθείτε το κανάλι μου, ξέρετε ότι έχω πολλά ξύλινα έπιπλα στο σπίτι και η τραπεζαρία μου είναι ξύλινη και το τραπεζάκι του σαλονιού και τα τραπεζάκια μου τα μικρά. Αλλά ειδικά για την τραπεζαρία και για το τραπεζάκι του σαλονιού ήθελα να βρω έτσι ένα καλό προϊόν για να τα καθαρίζω. Οπότε χρησιμοποιώ αυτό που λέει καθαρίζει, ξεσκονίζει και προστατεύει, δίνει λάμψη και αρωματίζει ευχάριστα από Εύρικα. Δεν μου αρέσει να σου πω την αλήθεια που είναι σε σπρέι. Θα προτιμούσα να μην είναι κάτι τέτοιο, αλλά εντάξει, ούτως ή άλλως δεν το χρησιμοποιώ συνέχεια το συγκεκριμένο προϊόν. Πολλές φορές καθαρίζω με πανάκι βρεμένο με νεράκι, αλλά όταν θέλω έτσι μια έξτρα φρεσκάδα, μια έξτρα καθαριότητα, παίρνω το σπρέι. Εδώ θα προσθέσω κάτι άλλο, το οποίο δεν θα το βρείτε στο ελληνικό εμπόριο. Είναι γενικά αγγλικό προϊόν, το οποίο εγώ το έψαχνα χρόνια στην Ελλάδα και τελικά το βρήκα σε ένα κυπριακό e-shop. Και πραγματικά χάρηκα πολύ που τα φέρνει το συγκεκριμένο e-shop στην Ελλάδα, γιατί εδώ δεν υπήρχαν πουθενά. Είναι τα Zooflora. Είναι στην ουσία απολυμαντικά, με φοβερές μυρωδιές. Έχω και άλλα, απλά τώρα έφερα δύο να σας τα δείξω. Αυτό είναι με άρωμα λεβάντα, όπως βλέπετε. Αυτό είναι το Bluebell Woods, το οποίο το χρησιμοποιώ καιρό τώρα και έχει φτάσει κάτω από τη μέση. Έχω να σας πω ότι δεν μπορεί με τίποτα να τελειώσει ένα τέτοιο μπουκάλι. Είναι πάρα πολύ συμπυκνωμένο. Δηλαδή, με μία μεζουρίτσα βγάζεις πάρα πολύ ποσότητα. Εγώ τι κάνω? Βάζω μία μεζουρίτσα από αυτό το απολυμαντικό σε ένα σπρέι από αυτά του Jumbo που είναι για τα φυτά. Δεν το έχω φέρει τώρα να σας το δείξω, αλλά είναι αυτά τα σπρέι που βάζεις νεράκι και ψεκάζεις τα φυτά. Παίρνεις ένα τέτοιο με ένα ευρώ, ξέρω εγώ, που έχει το Jumbo, και βάζεις μέσα, διαλύεις μέσα στο νερό μία μεζουρίτσα από αυτό και το έχεις σαν απολυμαντικό. Αντί για Dettol, και μάλιστα στην καραντίνα, όλοι τρέχαν να πάρουν Dettol. Εγώ δεν είχα ένα Dettol, μου τελείωσε και μετά ξέμεινα και δεν μπορούσα κιόλας να βρεις. Δεν μπορούσες κιόλας να βρεις εύκολα τότε. Και πραγματικά με σώσανε τα Zooflora, γιατί είχα πολλά. Είναι στην ουσία ένα συμπυκνωμένο απολυμαντικό με εκπληκτικές μυρωδιές. Αυτό έχει πολλές χρήσεις. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σε πάρα πολλές διαφορετικές χρήσεις. Υπάρχουν μάλιστα και Zooflora hacks στο YouTube, που οι Αγγλίδες κάνουν τέτοια βίντεο συχνά, πώς θα χρησιμοποιούν. Ένα από αυτά τα hacks που είχα δει σε βίντεο είναι να βάζεις μία μεζουρίτσα από αυτό το απολυμαντικό μέσα στο γεμάτο σου νεροχύτη. Αφού έχεις γεμίσει το νεροχύτη, τον έχεις καθαρίσει και τον έχεις γεμίσει με νερό, ρίχνεις μία μεζουρίτσα και αφήνεις. Εκτός ότι απολυμμένε το νεροχύτη σου, μυρίζει όλη η κουζίνα και το σαλόνι, γιατί εμένα είναι ενιαίος ο χώρος. Μυρίζει υπέροχα όλο το σπίτι. Επίσης μπορείς να κάνεις το ίδιο και στην τουαλέτα, να ρίξεις μια μεζουρίτσα μέσα στην τουαλέτα και να το αφήσεις. Και απολυμμένη και μοσχομυρίζει το χώρο. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι καταμάχητος συνδυασμός. Αυτά λοιπόν και με τα Zooflora, που θέλω να σας τα δείξω και με ρωτάτε καιρό και σας έχω πει σε πάρα πολλές από εσάς που μπορείτε να τα βρείτε, γιατί μου έχετε στείλει μήνυμα που έχει τύχει και έχω δείξει σε βίντεο ή vlog κάτι τέτοια.
Εδώ θα επισημάνω επίσης ότι χρησιμοποιώ πάρα πολύ ξύδι στην καθημερινή καθαριότητα, είτε το απλό το ξυδάκι, το top, αυτό μου τελειώνει τώρα. Αυτό το έχω για καθαριότητα και μου τελειώνει. Το έχω στο ντουλάπι των απορριπαντικών, πρέπει να βάλω ένα καινούριο. Ξύδι λοιπόν απλό, κλασικό, αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ να χρησιμοποιώ στην καθαριότητα του σπιτιού και το ξύδι το λευκό. Παίρνω αυτά τα μπουκάλια τα μεγάλα. Για παράδειγμα, αν έχει βουλώσει έτσι λίγο ο νεροχύτης σου, ο νεροχύτης της κουζίνας και δεν τραβάει πολύ καλά, παίρνεις μαγειρική σόδα, την οποία επίσης χρησιμοποιώ, αλλά δεν την έφερα να σας τη δείξω. Ρίχνεις μαγειρική σόδα εκεί που φεύγουν τα νερά και από πάνω ξύδι και παιδιά ξεβουλώνει ο νεροχύτης χωρίς να βάλεις τουμποφλό ή κάτι τέτοιο, είναι ένας φυσικός τρόπος. Οπότε ναι, το λευκό ξύδι το χρησιμοποιώ αρκετά στην καθαριότητα, είναι πάρα πολύ καλό καθαριστικό και είναι πολύ καλό και για τα άλατα. Δηλαδή με έχετε ρωτήσει πάρα πολλές πώς καθαρίζω την τζαμαρία από το μπάνιο μου, γιατί έχω πολύ μεγάλη τζαμαρία, κανονικό τζάμι και στο μικρό μπάνιο έχω κρύσταλλο. Αυτά όλα τα καθαρίζω με νερό και ξύδι, συνήθως. Μια στο τόσο χρησιμοποιώ και βιακάλ, και μια που σας το ανέφερα να σας το δείξω κιόλας, χρησιμοποιώ το συγκεκριμένο βιακάλ, το σπρέι, και το συγκεκριμένο έχει και μια μυρωδιά Ambipure, μυρίζει τριαντάφυλλο, κάτι τέτοιο, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Χρησιμοποιώ καμιά φορά και τέτοιο, αλλά παιδιά, γενικά, τις περισσότερες φορές καθαρίζω με νερό και ξύδι και φεύγουν τα άλατα. Αρκεί να μην τα αφήνεις πάρα πολύ, δηλαδή, αν το κάνεις μια φορά την εβδομάδα με το ξύδι και το νερό, δεν θα έχεις θέμα. Τώρα, άμα συσσωρευτούν πολλά 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 άλατα και δεν έχεις καθαρίσει, πρέπει να ρίξεις μια φορά από αυτό λίγο να ξεδιαλύνει και μετά. Πάντως, το ξύδι κάνει εκπληκτική δουλειά στα άλατα. Και προχωρώντας τώρα στο μπάνιο και γενικότερα σε αυτά, θα σας πω ότι χρησιμοποιώ επίσης αγαπημένο προϊόν που χρησιμοποιώ όχι μόνο και στο μπάνιο, αλλά καμιά φορά και σε κουζίνα, στα μάτια της κουζίνας κυρίως, αλλά και στο μπάνιο πολύ, είναι το σιφ. Το σιφ, το αγαπημένο σιφ όλων. Συνήθως χρησιμοποιώ αυτό εδώ. Μου τελειώνει τώρα το συγκεκριμένο και επειδή δεν βρήκα αυτό, βρήκα αυτό εδώ στο σούπερ μάρκετ και είπα να το δοκιμάσω. Το συγκεκριμένο δεν το έχω δοκιμάσει ακόμη, η αλήθεια είναι. Οπότε δεν έχω να σας πω γνώμη, αλλά αυτό που το χρησιμοποιώ χρόνια, μου αρέσει πάρα πολύ η μυρωδιά του. Καλά, το σιφ είναι all time class. Δεν μπορώ πραγματικά να μην έχω ένα σιφ στο σπίτι. Μάμα το χρησιμοποιούσε και η μάνα μου από πάντα. Παλιά λεγόταν ζιφ, νομίζω. Το θυμάστε? Έχω την αίσθηση ότι λεγόταν ζιφ και μετά άλλαξε και λέγεται σιφ. Νομίζω οι μαμάδες μας ακόμη το λένε ζιφ. Τέλος πάντων. Τώρα, στα πατώματα, στα πλακάκια που σφουγγαρίζω, χρησιμοποιώ πολλές φορές το καθαριστικό, το Dettol, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν το έχω να σας δείξω. Βγαίνει σε κίτρινο, λεμόνι και σε πράσινο, πράσινο μήλο. Τα έχω τελειώσει όλα. Είχα πάρα πολλά καθαριστικά από όταν μετακομίσαμε και γενικά προσπαθώ να ξεστοκάρω, να τελειώνω πριν να αγοράζω καινούρια. Οπότε δεν πάω να παίρνω συνέχεια καινούρια καθαριστικά. Προσπαθώ δηλαδή, γιατί σας λέω ότι είμαι λίγο εθισμένη. Μπορώ να το δεχτώ. Τέλος πάντων, αυτή την περίοδο λοιπόν, στο σφουγγάρισμα εναλλάσσω αυτά τα δύο καθαριστικά της Kleenex. Το κλασικό από την κλασική σειρά της Kleenex που είναι χωρίς χλώριο, απολύμανση χωρίς χλώριο καθαριστικό πατώματος. Αυτό είναι τα λουλούδια της Άνοιξης, μυρίζει εκπληκτικά, μοσχοβολάει. Και σας είπα ότι στην προσπάθεια έτσι να πάρω κάτι λίγο πιο friendly, λίγο πιο φυτικό, λίγο πιο υγιεινό κατά κάποιο τρόπο προς τα παιδιά, πήρα αυτό από αυτή τη σειρά της Kleenex, σαν το άλλο καθαριστικό που σας έδειξα, που είναι χωρίς ενεργό χλώριο, με ενεργά συστατικά φυτικής προέλευσης και είναι και αυτό κατάλληλο για επιφάνειες που χρησιμοποιούν τα παιδάκια, τα μωρά και τέτοια. Οπότε χρησιμοποιώ αυτά στο σφουγγάρισμα και για ξύλινες επιφάνειες. Τι κάνω, είτε σφουγγαρίζω με σκέτο νεράκι και δεν βάζω τίποτα άλλο ή ρίχνω ελάχιστο από αυτό εδώ το πρόντο, το καθαριστικό με σαπούνι για ξύλινα πατώματα και έπιπλα. Ρίχνω λίγο όμως παιδιά, γιατί άμα ρίξετε πολύ μπορεί να γλιστράει μετά το πάτωμα. Να προσέχετε γενικά με αυτά τα προϊόντα για τα παρκέ, γιατί μετά γλιστράνε πολύ. Οπότε βάζω έτσι πολύ λίγο για τη μυρωδιά, για την έξτρα καθαριότητα. Και τελείωσα και με τα πατώματα. Ένα άλλο καθαριστικό που χρησιμοποιώ για χαλιά, καναπέδες και γενικότερα υφάσματα που μπορεί να λερωθούν και δεν μπορώ να το βγάλω να το πλύνω στο πλυντήριο, είναι αυτό εδώ της Omino Bianco το προϊόν,
το οποίο είναι πολύ καλό και για αυτοκίνητο, για καθίσματα αυτοκίνητου. Το έχω χρησιμοποιήσει αρκετές φορές, κάνει καλή δουλειά. Και στην ουσία το ανακαινείς, βγάζεις αφρό από εδώ και το τρίβεις. Καλά, εγώ έχω και ένα πανάκι και βοηθάω και τρίβω με αυτό, αλλά και τρίβω και με το πανάκι. Και κάνει δουλειά, παιδιά. Κάνει δουλειά. Μπορεί να μην βγείτε εντελώς ο λεκές, αν είναι και πολύ δύσκολος λεκές, αλλά μειώνεται πάρα πολύ, πραγματικά. Και μυρίζει και πολύ όμορφα. Οπότε αυτό είναι μια καλή ανακάλυψη γενικά που στα σούπερ μάρκετ θα το βρείτε. Λοιπόν, πηγαίνοντας τώρα στο πλυντήριο πιάτων, χρησιμοποιώ κυρίως ταμπλέτες και εναλλάσσω τις εταιρείες αναλόγως με το, θα είμαι ειλικρινής, αναλόγως το τι έχει έκπτωση, αυτό κάνω. Δηλαδή, δεν θα αγοράσω ταμπλέτες πλυντηρίου full price ποτέ, γιατί είναι πολύ ακριβές, οπότε παίρνω ή ένα συνένα που έχει ή κάποιο που έχει μισή τιμή και δοκιμάζω. Αυτή την περίοδο λοιπόν έχω τις ταμπλέτες της Φίνης, αυτές εδώ, τις All in One Max. Είμαι αρκετά ευχαριστημένη, αλλά έχω να σας πω ότι οι αντίστοιχες ταμπλέτες της Φέρι είναι πιο καλές για μένα, είναι καλύτερες εν τέλει. Οπότε όταν βρίσκω Φέρι σε προσφορά, προτιμώ τη Φέρι. Και επίσης έχω πάντα και ένα έκος απορρυπαντικό πλυντηρίου, το οποίο είναι σε μορφή τζέλ. Έχω και αυτό, οπότε ξεμένω από ταμπλέτες, βάζω από αυτό. Γενικά προτιμώ πιο πολύ τις ταμπλέτες, καθαρίζουν καλύτερα. Αλλά και αυτό εδώ είναι μια πολύ καλή έτσι και natural λύση, πιο φυσική. Και έχει και ενσωματωμένο λαμπριντικό το συγκεκριμένο. Είναι πολύ ωραίο προϊόν και αυτό από έκος. Λοιπόν, και νομίζω ότι μου μείνανε οι χλωρίνες. Δεν σας τις είπα. Λοιπόν, δεν ξέρω, πολλές μπορεί να είστε αντίθετες με το ότι χρησιμοποιώ χλωρίνη. Εγώ πραγματικά θεωρώ ότι χλωρίνη είναι ο βασιλιάς της καθαριότητας. Δεν είμαι full βάζε χλωρίνη παντού και τίγκαρε το σπίτι στις χλωρίνες. Δεν είναι καλό, το ξέρω, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι το πιο δυνατό καθαριστικό. Αυτό που καθαρίζει καλύτερα, δηλαδή την τουαλέτα δεν μπορώ να διανοηθώ να την καθαρίζω με κάτι άλλο παρά μόνο χλωρίνη. Οπότε χρησιμοποιώ αυτές εδώ κυρίως τις χλωρίνες, τις ασημί και χρυσές, η Silver Storm και η Gold Blossom. Εξουδετερώνει φυσικά το 99,9% των μικροβίων ως χλωρίνη. Αποτρέπει τη συσσόρευση άλατων έως 3 φορές περισσότερο και προσφέρει λάμψη που διαρκεί. Και επίσης μου αρέσει να έχω και αυτήν, την οποία τη χρησιμοποιώ και καμιά φορά στο νεροχύτη της κουζίνας μου, τη χλωρίνη την κίτρινη με το λεμόνι που μυρίζει πιο ωραία. Θα μου πει τι χρησιμοποιείς στην κουζίνα στο νεροχύτη χλωρίνη. Εγώ έχω έναν υπέρλευκο νεροχύτη, καινούριος. Τον βάλαμε πέρυσι που ήρθαμε σε αυτό το σπίτι. Και παιδιά, κάνει λεκέδες, οι οποίοι δεν βγαίνουν με κανέναν άλλον τρόπο. Έχω δοκιμάσει με ξύδι, έχω τρίψει, έχω βάλει πιο φυσικούς τρόπους, με σόδα. Δεν ασπρίζει ο νεροχύτης, οπότε μόνο με χλωρίνη καθαρίζει. Οπότε καθαρίζω ενδιάμεσα με άλλα καθαριστικά και όταν θέλω να λάμψει ο νεροχύτης μου, κάνω μια φορά με χλωρίνη και μετά καθαρίζω πολύ καλά με νερό τα υπολείμματα. Οπότε ναι, χρησιμοποιώ που και που χλωρίνη στην κουζίνα. Και τελείωσα με τα καθαριστικά, τελείωσα με όλα τα καθαριστικά και μου έμειναν τα απορρυπαντικά τώρα πλυντηρίου. Λοιπόν, θα σας δείξω πρώτα τι χρησιμοποιώ για την αταλίτσα. Χρησιμοποιώ Proderm, είναι το αγαπημένο μου, το υγρό Proderm για τα ρουχαλάκια της. Γενικά βάζω ξεχωριστά πλυντήρια για την Αταλία και για εμάς ξεχωριστά. Και πάντα βάζω Proderm και για μαλακτικό εναλλάσσω το Proderm μαλακτικό και το Φλεριάνα μαλακτικό, το οποίο πραγματικά είναι υπέροχο, μυρίζει πάρα πολύ ωραία και θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιούμε και σαν μαλακτικό όλη η οικογένεια. Δηλαδή πολλοί κόσμος το χρησιμοποιεί για όλη την οικογένεια. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πολλές φορές το χρησιμοποιώ και στα δικά μας ρούχα. Οπότε αυτά είναι τα απορρυπαντικά της μικρούλας, της Ναταλίτσας και για εμάς εναλλάσσω τα απορρυπαντικά, επίσης ψάχνω προσφορές να δω τι υπάρχει. Σε αυτή τη φάση έχω τη Σαριέλ, το Mountain Spring, το συγκεκριμένο, το οποίο το έχει και ένα συν ένα δώρο. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, είναι πολύ καλό, αλλά να σας πω την αλήθεια, μου αρέσει νομίζω περισσότερο το Skip. Το προτιμώ, το Skip το κλασικό, αλλά και από αυτό γενικά είμαι ευχαριστημένη.
Οπότε χρησιμοποιώ και ντετόλ απολυμαντικό για ρούχα. Δηλαδή τι κάνω, δεν ξέρω αν είναι πολύ σωστό, αλλά μέσα στο συρταράκι του μαλακτικού βάζω το μαλακτικό και βάζω και λίγο από το ντετόλ απολυμαντικό, γιατί θέλω να βάζω και λίγο μαλακτικό στα ρούχα, δεν θέλω να βάζω μόνο το απολυμαντικό. Και επίσης από μαλακτικά χρησιμοποιώ πάρα πολλά και διαφορετικά, μ' αρέσει πάρα πολύ να τα αναλάσω, αλλά έχω καταλήξει ότι το αγαπημένο μου brand για μαλακτικό όλων γενικά είναι το Supreme. Το αγαπώ πραγματικά, οι μυρωδιές του μου αρέσουν πάρα πολύ και τα άλλα μου αρέσουν, μου αρέσει και το Lenore, αλλά πραγματικά το Supreme μ' αρέσει πιο πολύ, η μυρωδιά είναι πιο έντονη, δεν ξέρω. Λοιπόν, αγαπημένο όλων, το οποίο πάντα θέλω να έχω, είναι το Supreme Καρύδα. Μ' αρέσει να το έχω χειμώνα καλοκαίρι, πόσο μάλλον καλοκαίρι, μυρίζουν μετά τα ρούχα εκπληκτικά, μυρίζουν καρύδα. Τελειώνει τώρα αυτό και πρέπει να πάρω καινούριο. Είναι πάρα πολύ ωραίο το συγκεκριμένο και επίσης χρησιμοποιώ και αυτή τη σειρά τη Supreme. Μπλε ή βίσκο, μυρίζει υπέροχα και είναι πάρα πολύ ωραίο και για σεντόνια το συγκεκριμένο και πετσέτες. Μ' αρέσει πολύ. Συνήθως αυτό την καρύδα τη βάζω στα ρούχα και τα άλλα τα πιο έτσι η βίσκο και τέτοια τα βάζω στις πετσέτες και στα σεντόνια. Και τέλος έχω να σας δείξω αυτό το Εύρικα Express, το οποίο το χρησιμοποιώ όταν πλένω ρούχα στο χέρι. Λοιπόν, για καιρό χρησιμοποιούσα τη σκόνη. Τη σκόνη, την Εύρικα, το περσίλ και όλα αυτά. Και μετά είδα ότι βγαίνει αυτό το πράγμα και δεν το ήξερα εγώ τόσο καιρό. Και παιδιά, είναι πολύ πιο εύχρηστο από τη σκόνη, διαλύεται πιο ωραία. Δεν αφήνει αυτή την ασπρίλα που αφήνει πολλές φορές η σκόνη. Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με το συγκεκριμένο. Αν ψάχνετε έτσι ένα καθαριστικό για πλύσιμο στο χέρι, βολεύει πάρα πολύ. Οπότε είναι στάνταρ αυτό. Εγώ συνήθως όταν βιάζομαι και θέλω να πλύνω ένα ρούχο, μπορώ να το πλύνω στο χέρι γιατί δεν μπορώ να περιμένω για το πλυντήριο. Επίσης κάθε φορά που αγοράζω καινούργια ρούχα τα πλένω όλα στο χέρι μία φορά και μετά τα βάζω στο πλυντήριο, γιατί συνήθως τα ρούχα βγάζουν χρώμα. Το έχω δει άπειρες φορές και για να μην καταστραφεί κάποιο άλλο ρούχο και είναι κρίμα, πρώτα τα πλένω μία στο χέρι και μετά τα πλένω στο πλυντήριο. Ναι, κουράζομαι πολύ όταν παίρνω καινούργια ρούχα, η αλήθεια να λέγεται, αλλά τι να κάνουμε, προσέχουμε για να έχουμε. Και στο τέλος θα σας δείξω και αυτό εδώ το προϊόν, το οποίο το αγοράζει η μαμά μου χρόνια και το έμαθα κι εγώ, μου το έμαθε αυτή και το παίρνω κι εγώ χρόνια. Είναι το BioShout, διαλύει τους λεκέδες πριν το πλύσιμο για λευκά και χρωματιστά. Είναι πάρα πολύ καλό προϊόν. Διαλύει, λέει, τους δύσκολους λεκέδες από γρασίδι, σοκολάτα, αίμα, κρασί, λάδι κτλ. Στην ουσία είναι καλό όταν είναι φρέσκο σχετικά ο λεκές να το βάλεις αυτό το προϊόν, να τα αφήσεις ένα-δύο λεπτάκια και μετά να το βάλεις στο πλυντήριο να πληθεί με το κανονικό απορρυπαντικό. Είναι πάρα πολύ καλό προϊόν όταν έχεις έτσι ένα δύσκολο λεκέ. Επίσης ένα προϊόν το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και το χρησιμοποιώ πολύ συχνά και παραλίγο να το ξεχάσω, είναι αυτά εδώ τα μαντιλάκια, τα Dettol. Τα οποία πάντα παίρνω αντίστοιχα, ή Dettol ή Kleenex, οτιδήποτε σε τέτοιο μαντιλάκι. Είναι πανάκια καθαρισμού πολλαπλών χρήσεων και εξουδετερών των 99,9 των βακτηρίων. Και τα έχω για το μπάνιο, για μία γρήγορη καθαριότητα, όταν δεν έχω πολύ χρόνο να καθαρίσω με χλωρίνη. Και, γιατί με χλωρίνη καθαρίζω όλες τις επιφάνειες. Κάνω διάλειμμα νερού χλωρίνης με γάντια και καθαρίζω καλά-καλά την τουαλέτα. Αλλά για ενδιάμεσα, για μια γρήγορη καθαριότητα, έχω αυτά εδώ τα μαντιλάκια και καθαρίζω καπάκι και επιφάνεια όλη την τουαλέτα με αυτά εδώ. Οπότε βολεύουν πολύ και τα έχω πάντα στα μπάνια μου. Είτε αυτά της Dettol είτε της Kleenex. Οτιδήποτε. Και νομίζω ότι τελείωσα. Επιτέλους, είχα πάρα πολλά πράγματα να σας δείξω. Ελπίζω να μην πάρετε για τρελή που έχω τόσα πολλά απορρυπαντικά και καθαριστικά. Σας έχω πει ότι κάποια τελειώνουν, είναι δηλαδή κάποια μπουκάλια προς το τέλος, κάποια πιο γεμάτα. Αλλά γενικά σας είχα πει ότι όταν μετακομίσαμε εδώ πέρυσι είχα πάρει πάρα πολλά καθαριστικά και ακόμα προσπαθώ να ξεστοκάρω. Γενικά όμως μου αρέσει να έχω μια ποικιλία προϊόντων και καθαριστικών, το κάθε ένα να έχει τη δική του χρήση και να το χρησιμοποιώ
για κάτι συγκεκριμένο. Ελπίζω να σας έδωσα ιδέες, μπορεί να μην σας φανεί ιδιαίτερα ενδιαφέρον, εμένα μου αρέσει να βλέπω τέτοια βίντεο, είναι κάτι το οποίο μου το έχετε ζητήσει καιρό και τώρα βρήκα την ευκαιρία να το γυρίσω. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, αν δεν ξεχάσετε να κάνετε like και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για να βλέπετε και τα άλλα βίντεο που θα ανεβάζω. Μην ξεχάσετε να πατήσετε την καμπανούλα για να σας έρχεται και σχετική ειδοποίηση όταν ανεβάζω κάτι καινούριο και εμείς θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά, να περνάτε τέλεια, γεια σας!